Hey, Pictard εδώ και σήμερα έχουμε μετά από πολύ καιρό ανασκόπηση του Weekend League. Λοιπόν, εδώ πέρα θα ξεκινήσουμε με το πρώτο match που παίξαμε στο Weekend League, το οποίο θα σκοράρει ο αντίπαλος κλασικά πράγματα με corner 1-0, αλλά ο Κροϊφάκος το 67 θα το αφήσει έτσι, θα κάνει το 1-1. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το match είχα ξεχάσει να βάλω ότι είμαι εντός έδρας, επειδή το είχα σκυπάρει κατευθείαν και μπήκα εκτός έδρας με έναν πολύ καλό αντίπαλο. Από πρώτο match έτυχα με τρομερό αντίπαλο και στο 70 θα φάμε αυτό το goal που είναι το δεύτερο και το τελευταίο goal του αντιπάλου. Ο Άλισον δεν ξέρω τι έπνιξε εδώ πέρα, αλλά δεν είναι το τελευταίο goal, άκυρο. Βγάλαμε εδώ σέντρα στο Θοβέν, ναι, τώρα θυμήθηκα το match. Δεν ξέρω γιατί σκάλω έτσι. Θα βγάλουμε μία σέντρα κι εμείς, θα βάλουμε γκολ με σέντρα. Εδώ πέρα ένα θαύμα της ομάδας. Ένα πουλενάκι, όπως λένε και οι μανατζερικοί. Έχουμε βγάλει το Βίλια πλέον από την ομάδα και παίζει βασικό στον Ντι Μαρία. Όπως τα είδατε και στο σημερινό live, γιατί αυτό το βίντεο γυρίζεται την ίδια μέρα που κάναμε το live stream. Οπότε λογικά θα ξέρετε ότι σήμερα θα ανέβει αυτό το βίντεο. Θα ανέβει λογικά αργά όμως. Λογικά κατά τις 10-11 η ώρα. Δεν μπορείς να το ανεβάσεις ο πιο νωρίς, sorry παιδιά γι' αυτό. Εδώ με αυτόν τον αντίπαλο πήγαμε στα πέναλτι και όπως θα δείτε χάσαμε ένα εμείς και στο τελευταίο πέναλτι το στέλνει στη μέση ο Βιέρα και τον αποκρούει ο Ντεχέα. Τα στάτς είναι αυτά εδώ. Ήταν πολύ ισορροπημένο το match, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Εδώ θα μπούμε με έναν ακόμα που έχει πολύ καλή ομάδα. Ο Μπουντραγένιο, όπως ξέρετε όλοι, είναι μια σπασμένη κάρτα. Βάζει σε κάθε match τρομερά γκολ. Κάθε φορά που τον έχω αντίπαλο με δυσκολεύει, δεν ξέρω τη φάση. Εδώ ο Άλισον θα κάνει μια ωραία απόκρουση, αλλά ο Ίτσο κοιμάται όρθιος, δεν ξέρω τι κάνει εκεί. Και θα χάσει την μπάλα και θα μας κάνει το 0-2 αντίπαλος. Λοιπόν, εδώ ο Ντι Μαρία θα κάνει ένα ωραιότατο dragback. Θα κάνουμε την κλασική μας τρίπλα και με ένα άσπρο time shot θα στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Όπως θα δείτε από τον Ντι Μαρία, θα δείτε απίστευτα γκολ. Γιατί και θα είδατε και στο σημερινό live που παίξαμε 9 ματσάκια, όπου είχαμε 5-1 και μας το έκανε 5-4 το σκορ. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάμε πολύ ψηλά. Περίμενα να πάει καλύτερα, αλλά πάλι αρχίσαμε την κατρακύλα, 3 συνεχόμενα defeat. Ο Ντι Μαρία έβαζε πάλι πολύ ωραία γκολάκια, αλλά ο Βίγια, όπως είδατε και τώρα, πάντα είναι, ακόμα και σαν super sub, είναι βράχος στην επίθεση. Εντάξει, βράχος συνήθως το λες στην άμυνα. Δεν ξέρω πώς μου θα αυτή η παρομοίωση. Τέλος πάντων, ο Βίγια είναι τρομερός παίκτης και δεν ξέρω αν θα το διώξω ποτέ από την ομάδα. Φοβάμαι να το στείλω σε SBC, αλήθεια είναι. Εδώ θα μας βάλει ένα ακόμα goal. Θα το κάνει το 3-3 ο Βίγια. Κουβαλάει την ομάδα αυτός ο άνθρωπος ακόμα και όταν έρχεται από αλλαγή. Και θα πάμε και σε αυτό το match ακόμα σε πέναλτι. Εδώ προσπαθούσα να ψυχολογήσω τον αντίπαλο. Θα κάνουμε το 0-1 με το Μαχρέζ. Είχαμε κάνει όλες τις αλλαγές. Συνήθως οι αλλαγές που κάνω όταν θέλω να παίξω επιθετικά είναι Βίγια στη θέση του Κρόιφ. Βάζω το Θοβέν στον Ντι Μαρία πιο αργά στο 75-80. Και στις λιγότερες, πιο σπάνια, θα βγάλω Μανέ και θα βάλω Μαχρέζ μέσα. Και άμα θέλω να παίξω πιο αμυντικά, στη θέση του Φερναντίνιο συνήθως βάζω το Λάλα. Αν και τύχαμε ένα pool, το οποίο θα το δείτε στο βίντεο σε λίγο, οπότε δεν θα το σποιλάρω. Το ξέρετε ήδη κάποιοι, θα δείτε σε λίγο τι είναι. Εδώ ο Βιερά θα αναλάβει την εκτέλεση του πέναλτι, το στέλνει στη μέση, θα κάνει το 3-2. Εδώ θα το στείλει στη μέση ο δικός του Βιερά. Και κρίνεται από αυτό το πέναλτι το ποιος θα νικήσει. Και από ό,τι καταλάβατε, επειδή πάει και σε αργή κίνηση, θα κάνουμε το 4-2 και θα πάρουμε μια πολύ δύσκολη νίκη με φοβερές ανατροπές, 10 σουτ εμείς, 9 αντίπαλος. Γενικά σε αυτό το βίντεο έχω βάλει πιο πολύ τα close matches. Θα πάρουμε εδώ τη τέταρτη μας νίκη. Σε αυτό το σημείο νομίζω είχαμε 4-2 σκορ. Και θα τύχουμε με αυτόν τον αντίπαλο, ο οποίος έχει 3 αμυντικούς. Έχει κόκκινο Van Dijk από ό,τι είδατε και Arnold. Πολύ καλοί παίκτες. Εδώ ο Nedved θα μου βάλει ένα απίστευτο goal με πράσινο time shot. Έχει τον Prime Nedved. Εμείς είχαμε το μεσαίο, οπότε θυμάστε, τον οποίο τον χρησιμοποιήσαμε σε ένα γουλού, αλλά δεν μας βγήκε πολύ καλός. Εδώ ο Ντι Μαρία θα ξεφύγει πολύ ωραία. Θα δώσει το Μανέ, ο οποίος με μια σουτάρα θα κάνει το 1-1. Επιτέλους, καταρχήν βρήκα ένα αριστερό extreme το οποίο να μου ταιριάζει. Είχαμε δοκιμάσει Αζάρ, είχαμε δοκιμάσει Μαχρέζ, είχαμε δοκιμάσει Nedved. Δεν μας άρεσε τίποτα. Και επιτέλους βρήκαμε ένα πολύ ωραίο αριστερό back, το οποίο μας βοηθάει πολύ στην ομάδα μας και είναι ο Μανέ. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε την team of the season του, αλλά δεν καταφέραμε να την τύχουμε. Εκτός άμα μας δώσει κάνα τρομερό pool και καταφέρουμε να την αγοράσουμε, το οποίο το βρίσκω κάτι δύσκολο. Εδώ ο Delort εντωμεταξύ
ξαφνικά έγινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν ξέρω τη φάση. Μου βάλε ένα γκολ και θα μου βάλει ένα ακόμα γκολ με τον Ντελόρ του που είναι εδώ. Θα πιάσει ένα time shot perfect. Θα μας κάνει το 1-3 αντίπαλο στο 82. Και εδώ θα κάνει αυτόν τον αυτιστικό πανηγύρισμα, θα έλεγα. 87 pace, 92 shoot. Εντάξει, δεν είναι τόσο κακιά κάρτα, αλλά δεν έχει ούτε αστέρια ούτε τίποτα. Είναι από τις χειρότερες της Team of the Season, η αλήθεια είναι. Και εδώ θα κάνουμε, θα μειώσουμε σε 2-3 στο 86. Θα προσπαθήσουμε να μπούμε, να κάνουμε το hit, αλλά δεν θα το πάρουμε. Θα μας νικήσει ο αντίπαλος. Και πάμε στο επόμενο match, όπου ο αντίπαλος έχει μια μέτρια προς καλή ομάδα. Δεν είναι όμως τις προηγούμενες τις full δυνατές. Εδώ θα δώσουμε μια πολύ ωραία πάση στο Κρόιφ, ο οποίος κατευθείαν θα πιάσει σουτάρα στον αέρα, ρε φίλε, και θα κάνει το 1-0. Johan Cruyff, ο οποίος δεν είναι τόσο καλός όπως ήταν στις αρχές που τον είχα πάρει, δυστυχώς. Εντάξει, όσο πάει το παιχνίδι βγάζει και ακόμα καλύτερες κάρτες. Δεν ξέρω αν θα τον πουλήσω και πάρω άλλον στη θέση του, θα δείξει. Αύριο έρχονται τα rewards, θα δείτε τι τύχαμε από εκεί. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε εκείνο το pool το οποίο θα τύχουμε. Δεν σας λέω τι είναι, απλώς σας λέω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας χρειαστεί usable. Εδώ ο Κιέσα στο 92 θα κάνει το 2-1 για την ομάδα μας το τελευταίο λεπτό και θα πάρουμε τη νίκη. Και θα είναι η 7η μας νίκη. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να είχα 7-3 ή 7-4 από όσο θυμάμαι. Και πάμε επόμενο match, το οποίο αυτό το match ήταν ένα από τα πιο δύσκολα match που έχω παίξει. Ο αντίπαλος ήταν υπερβολικά καλός. Εδώ έκανα βλακία με τον Άλισον και τον έβγαλα. Πάτησα τρίγωνο εδώ από όσο θυμάμαι. Και θα μας κάνει ο αντίπαλος με τον Αζάρ του το 0-1. Εδώ θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο drag back, θα βγάλουμε σέντρα, ο Βιερά δεν μπορεί να την πάρει και ο Ντι Μαρία με το 2 weak foot που έχει με το δεξί του θα κάνει το 1-1. Όπως βλέπετε ο Ντι Μαρία δεν σταματάει να βάζει goal. Είναι μια απίστευτη κάρτα, αλήθεια σας λέω. Δεν θυμάμαι αν δείχνω τα stats σε αυτό το βίντεο, πρέπει να μην τα δείχνω. Αλλά άμα είσαστε στο live θα τα είδατε, τα έδειξα και εκεί πέρα. Θα σας τα δείξω λογικά τα stats και στα rewards, από όσο θυμάμαι τα δείχνω εκεί πέρα. Αλλά δεν είναι ολοκληρωτικά. Από εδώ και πέρα να μπαίνετε στα lives πιο συχνά άμα γουστάρετε τη φάση. Παίζω Weekend League και δείχνω στατιστικά των παικτών. Εδώ ήταν η 8η μας νίκη, είχαμε 8-4 σε αυτή τη φάση. Και εδώ το pack που σας έλεγα θα είναι Πορτογάλος. Left back θα είναι τον Pauk. Θα είναι αυτή εδώ η ωραία κάρτα, ο Vieirinha, ο οποίος φαίνεται πολύ all around κάρτα. Τα στατιστικά του φαίνονται απίστευτα. Αλλά τη χρησιμοποίησα μία φορά σήμερα στο live ξανά σαν super sub και δεν έκανε πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι, στο γήπεδο. Δεν ξέρω πώς θα είναι αυτός ο παίκτης. Εδώ πάμε επόμενο match με έναν αντίπαλο ο οποίος έχει καλή ομαδούλα. Θα δώσουμε πάλι στον Ντι Μαρία. Ο Ντι Μαρία θα ξεχυθεί στην άμυνα και θα κάνει μία σουτάρα στην αριστερή γωνία του Ντεχέα και θα κάνει το 1-0 για την ομάδα μας. Όπως βλέπετε είναι ο κύριος γκολτζής, έτσι θα τον λέμε. Εδώ ο αντίπαλος μας ξεφτύλισε λίγο, η αλήθεια είναι. Μας έκανε εκεί κάποια λακροκέτ, έδωσε την πασούλα και θα μας κάνει το 1-1 στο 40. Μας κάνει και κάλμα με τον Ρονάλντο εν τω μεταξύ. Και εδώ θα κάνουμε το μέγα λάθος. Κάνουμε ένα πολύ κακό τάκλ εδώ με τον Νίτσο. Αυτά τα τελευταία παιχνίδια, να σας πω την αλήθεια, ήταν 10 τελευταία παιχνίδια και τα παίζαμε. Θα ξεκινήσαμε στις 2 η ώρα το βράδυ και τελειώσαμε από όσο θυμάμαι 6 η ώρα το πρωί. Οπότε δεν έπαιζα και πολύ φυσιολογικό FIFA, δεν ήμουν και πολύ στα μυαλά μου. Αλλά είχα πάρει την καφέινη μου και πάλι και η αλήθεια είναι ότι δεν ίσταζα και πολύ. Οπότε ήμουν τσίμα τσίμα στα λογικά μου και όχι. Εδώ ο αντίπαλος εντωμεταξύ θα κάνει ένα απίστευτο drag με τον Ρονάλντο του και θα μου κάνει το 2-2. Εντωμεταξύ όπως τα είδατε με 10 παίκτες βάλαμε γκολ από κομπίνα φάουλ. Ο Κιέσα πάλι, Κιέσα και Ντι Μαρία βάζουν όλη την ώρα γκολ στην ομάδα, ρε. Αλήθεια. Στο 82 ο αντίπαλος θα μας κάνει όμως το 2-3, θα μας γυρίσει το match και δεν σταματάει να κάνει κάλμα. Αυτός ο αντίπαλος μου είχε σπάσει τα νεύρα, αλήθεια. Και στο 90 όμως δεν θα τα παρατήσουμε. Ο Μανέ με μια σουτάρα στη κλειστή γωνία και πράσινο timeshot θα κάνει το 3-3 και του κάνουμε κάλμα κι εμείς να ηρεμήσει. Τώρα το match αυτό, να σας πω την αλήθεια. Ναι, πάει στα πέναλτι, καλά θυμόμουν, αυτό πήγα να πω. Σε αυτό εδώ το shoot είχα στείλει την μπάλα αριστερά, το θυμάμαι ξεκάθαρα με το Λάλα. Αλλά πήγε στη μέση, δεν ξέρω τη φάση. Με το χειριστήριο του PlayStation, η μπάλα στα πέναλτι δεν πάει εκεί που τη στέλνω κάποιες φορές. Δεν ξέρω αν φταίει το χειριστήριο, δεν ξέρω τη φάση. Χάσαμε όλα τα πέναλτι από ό,τι είδατε. Έχασε και ο αντίπαλος το δικό του. Εδώ θα το βάλουμε επιτέλους με τον Ντι Μαρία. Θα κάνουμε το 1-3, αλλά δεν είναι επαρκές. Ο Φαμπίνιο του θα το στείλει στη μέση, θα κάτσουμε στη μέση, αλλά θα το πιάσει ο Άλισον μας. 14 νίκες, γκολ 3,
και θέλαμε άλλα 3 μάτς για να πάμε στην Gold 2. Και όπως θα δείτε εδώ, είχαμε 8 μάτς και μπορούσαμε να πάμε Gold 1. Και όπως θα είδατε τώρα, κάναμε skip, μας έμειναν 6 μάτς και έπρεπε να κάνουμε 5 στα 6 για να πάμε Gold 1. Το οποίο δεν είναι και τρομερά δύσκολο, αλλά δεν είναι και τρομερά εύκολο. Είναι μέτρια απόδοση. Εδώ ο αντίπαλος θα μας κάνει το 0-2 με corner και μετά το 0-1 με corner και το 0-2 με τον Aouar του, ο οποίος εντάξει είναι μια τρομερή κάρτα. Δεν μπορείς να τον ανταγωνιστείς με τίποτα. Ήθελα πολύ να την κάνω και εγώ αυτή την κάρτα, αλλά δεν έκατσε η φάση. Εδώ όμως θα μειώσουμε με το Cruyff μας και ξανά από τα πλάγια με το Mané, ο οποίος δείτε τι ράλι κάνει ο Mané, ρε φίλε. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εδώ με το Φερναντίνο πολύ ήρεμα θα δώσουμε στο Cruyff. Ο Di Maria ξανά με ένα φινέ σοτ, χωρίς να κάνουμε time, θα κάνει το 2-2 στο 43. Σας λέω, έχω βάλει όλα τα close match εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, τόσο γρήγορα που μιλάω, θα μου κοπεί ανάσα σε λίγο. Νιώθω λες και ραπάρω, δεν ξέρω τη φάση. Εδώ ο Neymar θα κάνει κάποιο control, θα δώσει το Zendorf, ο οποίος με πολύ ηρεμία θα δώσει πίσω στο Pogba. Εκείνος ξανά στον Zendorf. Και ο Zendorf θα μας κάνει το 2-3, δυστυχώς, στο 48. Αλλά εμείς με kick of glitch, δείτε εδώ γκολάρα. Δείτε εδώ τη Μαρία. Μπαου! Απίστευτο γκολ από τον Di Maria. Κατευθείαν από kick of glitch θα κάνουμε στο 50 το 3-3. Όπως βλέπετε, τα μισά γκολ που μπαίνουν στα μάτς είναι από τον Di Maria. Είναι τρομερή κάρτα. Και εδώ αυτό το μάτς θα το χάσουμε εντελώς από βλακεία μου. Κάναμε αυτή τη μαλακία όπως θα είδατε. Κάναμε σέντρα, πήγαμε να αλλάξουμε το παιχνίδι και παίχτηκε αυτή η μπινιά. Και εδώ όπως θα είδατε, θέλαμε 5 στα 5 για να πάμε Gold 1. Κάτι το οποίο θα δείτε άμα έγινε. Εδώ όπως βλέπετε έχει πάει στο 108 το match. Ο Θοβέν εδώ κατεβαίνει τέρμα επειδή κατάλαβα ότι ο αντίπαλος κλείνει προς τα μέσα. Και θα κάνουμε ένα time shot perfect στο αριστερό, στο δεξί παραθυράκι Σιρίγκου πρέπει να έχει τέρμα. Και θα κάνουμε το 0-1. Είχε πάει 110 λεπτά χωρίς να μπει γκόλερ, φίλε. Και δείτε εδώ stats. Πάλι τον είχαμε ξεφτυλίσει τον αντίπαλο, αλλά δεν μπορούσαμε να τον νικήσουμε. 16 νίκες και να έχουμε 3 μάτς να μας απομένουν. Δεν μπορούσαμε να πάμε Gold 1, την είχαμε χάσει τότε, αλλά μπορούσαμε να κάνουμε 1 στα 3 για να πάμε Gold 2. Και εδώ θα βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ ο Φερναντίνιο. Θα κάνει το 0-1 στο 20 και ο αντίπαλος πατάει start. Για να δούμε αν θα κάνει Rage Quit. Με το 83 shooting που είχε ο Φερναντίνιο, εντάξει δεν είναι και κακό shoot. Θα κάνει Rage Quit εδώ λοιπόν ο αντίπαλος και θα πάμε στην Gold 2 για ακόμα μια φορά. Λοιπόν, Gold 2 με ένα μάτσα να μας απομένει. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάμε στην Gold 1. Κρίμα. Προσπαθήσαμε, πιστεύω αν ήταν λίγο πιο νωρίς, κάτι μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά εντάξει, δεν με πειράζει πλέον τόσο, δεν θα χαλιέμαι. Και σήμερα στο live, όπως σας είπα, είχαμε 5-1. Χάσαμε 3 μάτσα, ξενερώσαμε. Αλλά κατάλαβα ότι πάλι θα πω Gold 2. Οπότε δεν θα χαλιέμαι ξανά για το FIFA. Άμα είναι να το πάμε tryhard, θα το πάμε από του χρόνου. Πλέον θα παίζουμε full για το χαβαλέ και ό,τι γίνει, ας γίνει. Οπότε, αν σ' άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like από κάτω, subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε για καινούργια βίντεο και τα social media όπως Instagram και Facebook θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Τα λέμε την επόμενη φορά, ας ελπίσουμε να έχει πάλι ανασκόπηση κάποια στιγμή, άμα δεν κάνουμε live, καλή συνέχεια μάγκες, hey, hey.